24 Ιουνίου 2019. Είμαστε ακριβώς 2 εβδομάδες πριν την δική σας και δική μας λαϊκή ετοιμιγορία, τη λαϊκή ετοιμιγορία των πολιτών με φόντο τις Εθνικές Κάλπες της 7ης Ιουλίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ και αρκετές ημέρες ο Εθνικός Διάλογος με τους υποψηφίους έχει ανοίξει και εδώ σε όλες τις εκπομπές της Κρήτη TV. Έτσι θα κινηθούμε και αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε Εθνικές Κάλπες. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους 4 υποψηφίους που είναι απόψε εδώ σε ώρα αιχμής στην Κρήτη TV. Είναι ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Σπύρος Δανέλης. Καλησπέρα σας, κύριε Δανέλη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Γρηγόρης Ροκαδάκης. Κύριε Ροκαδάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα σας σε όλους. Ο υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ στο Ηράκλειο, ο κύριος Δημόκρητος Αλούστρος. Κύριε Σαλούστρο, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στην Ελευθερία. Και στην παρέα έχουμε και έναν υποψήφιο που μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Είναι υποψήφιος με το Κίνημα Αλλαγής στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, ο κύριος Δημήτρης Βαωνάκης. Κύριε Βαωνάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που κάνατε και τη διαδρομή από το Ρέθυμνο για να βρεθείτε εδώ. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω στην πρώτη τοποθέτηση να μην υπάρξει διακοπή του ο ένας υποψήφιος στον άλλο. Στη διάρκεια της συζήτησης βεβαίως μπορούμε να κάνουμε ένα ελεύθερο διάλογο με στόχο οι τηλεθεατές να κατανοήσουν και το τι ακριβώς πρεσβεύουν τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο σας στις 7 Ιουλίου. Στην διάθεσή σας και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 2810-38000 και βεβαίως οι σελίδες μας και οι ομάδες μας στο Facebook, ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, όπως και το δασκαλάκης@kritetv.gr, το mail της εκπομπής για τη δική σας διαδραστική επικοινωνία, τα σχόλιά σας, αλλά και ό,τι ακριβώς θα θέλετε να μεταφέρουμε ως ερώτημα στους εκλεκτούς απόψε καλεσμένους. Κύριε Δανέλη, είμαστε 2 εβδομάδες πριν τις κάλπες της 7ης Ιουλίου. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο. Αντιλαμβάνομαστε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, αυτή η αντιπαράθεση θα διωγγώνεται. Θέλω να μου πείτε, ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας στις πλάτες σας και τις ευρωπαϊκές κάλπες, αλλά και μια δύσκολη ομολογουμένως περίοδος και προσωπικά, μετά και το θέμα με τις πρέσπες. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών με βάση τον ΣΥΡΙΖΑ και την 7η Ιουλίου? Ναι, νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά και έτσι θα πρέπει να τα δουν και οι Έλληνες πολίτες. Το διακύβευμα είναι να διασφαλιστούν, να εδραιωθούν οι κατακτήσεις των τελευταίων χρόνων που με πολύ κόπο αλλά και με υπέρμετρες θυσίες, άνισα και άδικα κατανεμημένες στο ελληνικό λαό, κατάφερε αυτή η κυβέρνηση, την έξοδο δηλαδή από το μνημόνιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είδαμε το τελευταίο διάστημα που μπορούσε η κυβέρνηση, άρχισε να ξεδιπλώνει κάποια μέτρα ανάταξης της οικονομίας και της κοινωνίας και βεβαίως η διεύρυνση αυτών των κατακτήσεων. Και να προσθέσω εδώ, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μείζον θέμα το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε και το οποίο παραβλέπουν οι Έλληνες πολίτες, ότι ένα τεράστιο επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης είναι το κύρος και η αναβάθμιση της ελληνικής φωνής στην διεθνή πραγματικότητα. Το είδαμε τις τελευταίες μέρες με τις περιπέτειες εξαιτίας της κλιμάκωσης της τουρκής επιθετικότητας απέναντι στην Κύπρο και βεβαίως απέναντι στην Ελλάδα. Είδαμε ότι η Ελλάδα έχει μια άλλη φωνή που γίνεται αλλιώς σεβαστή. Και βεβαίως ο διεθνής παράγοντας είναι δίπλα μας. Γιατί κατακτήσαμε ένα άλλο κύρος στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο. Ακριβώς με την επίλυση ενός άγους που επί 30 χρόνια κουβολούσαμε στην πλάτη μας, του Μακεδονικού άγους, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν μια πατριωτική κατάκτηση. Αυτά θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι Έλληνες πολίτες, ότι αυτά τα επιτεύγματα, το ότι κλείσαμε και φύγαμε από τα μνημόνια, γιατί δεν θυμόμαστε ότι ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο μνημόνιο είχαν κλείσει. Έτσι βρεθήκαμε και στο τρίτο. Ότι φύγαμε από αυτήν την απόλυτη επιτροπία, στην οποία κινδυνεύουμε να ξαναπέσουμε. Βλέπετε ποιες είναι οι αντιδράσεις των γνωστών παραγόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της γνωστής πολιτικής οικογένειας σε κάθε μέτρο ανάταξης που είναι μόνο η αρχή. Αυτά τα μέτρα ανάταξης και κοινωνικής αντιμετώπισης εκείνων των πλέον θυγμένων από τα μέτρα των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες μετά από 2 εβδομάδες, λιγότερο από 2 εβδομάδες, να θυμηθούν τι κερδίσαμε, τι κατακτήσαμε και τι πρέπει να διασφαλίσουμε.
Και τέλος να θυμηθούν ότι εκείνοι που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία δεν μπορούν να εμφανίζονται σήμερα ως οι Μεσσίες και ως οι Σωτήρες. Πρωτού πάω στον κύριο Ροκαδάκη να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι σήμερα λόγω και των αυξημένων προεκλογικών δραστηριοτήτων και τηλεοπτικά η εκπομπή έχει προσαρμοστεί. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα στις 11.30 με 12 παρά, γιατί αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το στούντιο των Χανίων για να πάρουν τη σκητάλη συνάδελφος Βίκη Παπαδογιαννάκη με υποψήφιους βουλευτές από την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Άρα για την επόμενη μία μισή ώρα θα είμαστε μαζί και όχι περίπου για δύο ώρες και κάτι ως συνήθως. Κύριε Ροκαδάκη, δύο εβδομάδες πριν τις κάλπες είχαμε και μία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ηράκλειο, μία αποκλειστική συνέντευξη στον Γιώργο Σαχίνη εδώ στην εκπομπή Αντιθέσεις χθες. Το διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας, και θα κρατήσω και κάτι του Κυριάκου Μητσοτάκη που είπε στην εκπομπή Αντιθέσεις, τίποτα δεν έχει λέει κριθεί ακόμα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινώ από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Δανέλης, που λέει να θυμηθούν οι πολίτες. Αν θυμηθούν οι πολίτες, τα πράγματα είναι τραγικά για το κόμμα στο οποίο είναι υποψήφιος ο κύριος Δανέλης, διότι οι πολίτες τι να θυμηθούν, ότι έλεγε ο Τσίπρας ότι θα καταργήσει το έμφυα και το αύξησε, να θυμηθούν οι πολίτες ότι κατάργησε το ΕΚΑΣ, να θυμηθούν οι πολίτες ότι κατάργησε τις συντάξεις χειρίας, να θυμηθούν οι πολίτες ότι ανέβασε τη φορολογία σε επίπεδα τα οποία είναι δυσβάστακτα, τις ασφαλιστικές ασφαλές σε επίπεδα που είναι δυσβάστακτα, να θυμηθούν ότι έβαλε φόρους στο ΦΠΑ με αποτέλεσμα οι κοινωνικές ομάδες, οι μικρές, να πληρώνουν αυτή τη μεγάλη φορολογία και ότι γιατί στα καύσιμα, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, στα φαγητά, στα εστιατόρια, στον καφέ, παντού έβαλε αυτή την αύξηση του τέλους, στο κρασί που έβαλε ειδικό τέλος. Εγώ θα ήθελα το εξής, να κοιτάξουν οι πολίτες και από εκεί θα βγάλουν τα συμπεράσματα τι καταθέσεις είχαν στο Φεβρουάριο του 2014. Mm-hmm. Τέλος του 2014, και να κοιτάξουν τώρα αφού πάνε τόσο καλά τα πράγματα που είπε ο κύριος Δανέλης τι καταθέσεις έχουν τώρα, διότι σίγουρα δεν φτάνουν αυτά τα οποία παίρνουν στα επίπεδα που είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, με αποτέλεσμα να τραβάνε από τις καταθέσεις, να πληρώνουν φόρους και εισφορές και έμφυα και όλα τα άλλα, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και η ρευστότητα των τραπεζών. Mm-hmm. Σήμερα που λέει ο κύριος Δανέλης ότι είναι τόσο καλά, ας πάει μια εταιρεία υγιή σε μια τράπεζα, όχι με κόκκινο και τέτοια, με κόκκινα δάνεια, να δει αν μπορεί να πάρει δάνειο έστω για να αντιμετωπίσει τρέχοντες υποχρεώσεις της. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση και βέβαια αυτό προκύπτει από τα 100 δισεκατομμύρια που φέσωσαν με τις ενέργειες που έκανε ο Βαρουφάκης τότε, εν γνώση βέβαια του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, και τότε ο ίδιος ο κύριος Δανέλης φώναζε γιατί ήταν σε άλλη παράταξη, εκφράζοντας την κέντρο αριστερά ότι ήταν λάθη αυτά μεγάλα. Έτσι. Είναι άλλη και, εποχή τότε ναι, και άλλη μετά. Τέλος πάντων, άλλη, αλλά ο κόσμος την πληρώνει ευτυχώς, αυτή την εποχή και τη μία και την άλλη. Γενναία στάση. Αλλά λοιπόν, εμείς λοιπόν, εκείνο το οποίο λέει ο σημερινός ο αρχηγός και αυριανός πρωθυπουργός, πιστεύομαι, είναι ότι η ανάπτυξη πρέπει να πάει στο 4%. Αυτός είναι ο στόχος του. Εάν πάει στο 4% η ανάπτυξη, πού θα πάει, εξηγώντας και πώς θα πάει, τότε όλοι θα ωφεληθούν, και οι νέοι, και οι άνεργοι, και οι μικροσυνταξιούχοι, οι πάντες θα ωφεληθούν, και οι νέοι μας μπορεί να επιστρέψουν γιατί θα βρουν καλύτερες δουλειές με καλύτερους μισθούς, και τα ασφαλιστικά ταμεία θα ανασάνουν διότι θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και η οικονομία θα πάει καλά. Για το άλλο που μου είπατε, ότι γιατί λέει ότι δεν έχει κριθεί ακόμα, ναι, νομίζω ότι είναι ο Μητσοτάκης ένας σοβαρός πολιτικός και το λέει με την εξής έννοια. Όχι ότι δεν έχουμε πάρει ένα προβάδισμα με τις τόσες μονάδες διαφορές από τις ευρωεκλογές, αλλά καλεί όλους οι οποίοι πιστεύουν σε αυτόν, οι οποίοι πιστεύουν σε αυτά τα οποία λέει, ότι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Διότι ενδεχομένως πολλοί να πούνε δεν βαριέσαι τώρα, καλά πάει, μπροστά πάει, ας πάμε να κάνουμε και ένα μπάνιο και μην χάσουμε σήμερα τη μέρα μας για εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι η κάλπη είναι άδεια όταν θα ξεκινήσει η ψηφοφορία της 7 Έτσι. Ιουλίου και πρέπει όλοι να προσέλθουμε να γεμίσουμε ψηφοδέλτια. Κύριε Παπαδογιαννάκη, θα έρθω σε εσάς.
Αν κανείς μελετήσει με προσοχή τα αριθμητικά δεδομένα που έβγαλε η κάλπη των ευρωπαϊκών εκλογών, αποτυπώνει ότι υπάρχει μία ανωδική τάση των ποσοστών του κινήματος αλλαγής. Το διακύβευμα για το κοινάλ είναι μία τρίτη ισχυρή φωνή ή θα υιοθετήσω και θα αναλύσω λίγο διαφορετικά μία φράση που λέει συχνά πυκνά η κυρία Γεννηματά: δεν θα αφήσουμε τη χώρα να βυθιστεί στην ακυβερνησία. Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε με οποιοδήποτε κόψει και πρώτο το νήμα, εφόσον δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Επειδή το ερώτημα αυτό γίνεται μόνο σε εμάς, τι θα κάνετε μετά τις εκλογές? Δεν γίνεται στην Δημοκρατία, δεν γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε ο κ. Δοκαδάκης, οι κάλπες είναι άδειες. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, τι αποτέλεσμα θα προκύψει. Οπωσδήποτε το αποτέλεσμα, αυτό που βγάλαμε ευρωεκλογές ή αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν μας ικανοποιεί πλήρως, αλλά μας ευχαριστεί. Είμαστε αυτή τη δύναμη. Θέλουμε παραπάνω το ποσοστό, δηλαδή να αποτελέσουμε μια ισχυρή φωνή μέσα σε αυτό το διχαστικό δίπολο που ακούγεται. Όχι, και τώρα είναι πιο ήρεμες οι εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εφησυχάστηκε, έραβουν κουστούμια ήδη. Εγώ απορώ με τον κύριο Δανέλη όλα αυτά που είπε, ότι ζούμε τόσο καλά, τόσο καλά, επειδή συνυπήρξαμε στον ίδιο χώρο, σαν υπεύθυνος Κρήτης και εγώ σαν γραμματέας των Ρέθμων, συνυπήρξαμε. Τότε λοιπόν η χρεοκοπία δεν επήλθε από το Πασόκ ή από την Νέα Δημοκρατία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το γέμισμα του ποτηριού ήρθε την πενταετία 4 με 9. Βεβαίως. Αυτό δεν υπόθηκε ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ από κανένα, ούτε από το Μητσοτάκη, δεν υπόθηκε από κανένα άτομο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Ούτε το παραμικρό ήχος κριτικής ή αυτοκριτικής. Το Πασόκ το 10 με το 12 ήταν σωστό, ήταν λάθος, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το πούμε. Πήρε όλο το βάρος της κρίσης πάνω του και το μνημόνιο, το μνημόνιο ήταν αποτέλεσμα της κρίσης. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, αντί όλες οι δυνάμεις να συνενέσουν, να συνεννοηθούν και να μπορέσουμε να βγούμε όπως άλλες χώρες από το αδιέξοδο αυτό, τι κάναμε? Μαζευόμαστε στις πλατείες αφενός για αποαγανάκτηση. Η αγανάκτηση αυτή ξεχάστηκε βέβαια τώρα με το μνημόνιο το τρίτο. Μαζευόμαστε, ο Μέσης Σαμαράς έκανε ζάπια, θα έλυνε το πρόβλημα με τα ζάπια. Και ο του θαύματος έρθει ο Σαμαράς που επεδίωξε δύο φορές τις εκλογές. Για να είναι επεδίωξη, δηλαδή έριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου, που ήταν μια κυβέρνηση των 250 ατόμων, επεδίωξε εκλογή, είναι υπουργός, και τι έκανε? Έφερε δεύτερο μνημόνιο. Ο Δε Τσίπρας από την άλλη μεριά επεδίωξε εκλογές, δεν ήθελε τίποτα να ψηφίσει για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε, επεδίωξε λοιπόν για να γίνει πρωθυπουργός. Έγινε, ωραία. Μας φόρτωσε ένα τρίτο μνημόνιο. Αν είναι 80, αν είναι 60, αν είναι 100, ένα αχρίαστο μνημόνιο μας φόρτωσε. Και όχι μόνο. Βγήκαν από το μνημόνιο, όπως είπε ο κ. Δανέλης, με συγχωρεί, δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να το δω. Βγαίνουμε από το μνημόνιο, έχουμε δημεύσει όλη την περιουσία μας σε ένα υπερταμείο το οποίο δεν κάνουμε κουμάντο εμείς. Και δεύτερον, με τα πλεονάσματα αυτά των 3,5% μέχρι το 2022 και από εκεί πέρα 2,5% μέχρι το 60, δεν κάνω λάθος, αυτά θα αφήσουν να αναπνεύσει ούτε ποια ανάπτυξη. Θα αναπνεύσει η οικονομία όταν έχει τέτοια πλεονάσματα? Βεβαίως και όχι. Θέλουμε λοιπόν μια ισχυρή φωνή για το κίνημα αλλαγής, γιατί είναι μια υπεύθυνη, μια σοβαρή φωνή, νυφάλια φωνή. Δεν μπερδεύουμε τα πράγματα ούτε οικογενειακές υποθέσεις ούτε τίποτα. Αποτελέσουμε, είμαστε ο πυλώνας γεροαριστεράς. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχει δείξει. Ανακάλυψε τελευταία τη γοητεία του προοδευτικού μετόπου. Πότε την ανακάλυψε? Γιατί αυτά δεν τα λέει ο κ. Δανέλης. Την ανακάλυψε όταν είχε τη ρήξη με τον Καμένο. Συνεργάστηκε από την πρώτη φορά με την πιο δεξιά μορφή της δεξιάς. Συνεργάστηκε και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έγινε και στους Σαμαροβενιζέλους π.χ. Ότι έγινε κυβέρνηση εθνικής ανάγκης ήταν την εποχή αυτή, δεν νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει κανείς, και δεν αποτελείται από τον Σαμαρά ή τον Μενιζέλο, ήταν και ο Κουβέλης μέσα. Δυστυχώς αυτά έχουν ξεχαστεί. Είχε προηγηθεί και ο Καρατζαφέρης πριν. Λοιπόν, ο Καρατζαφέρης ήταν σε άλλη εποχή. Εκείνος, σε άλλη εποχή. Αλλά αυτά πριν. Δεν τα αρνείστε, γιατί είμαστε μαζί. Όχι, ίσα ίσα. Εντάξει, είμαστε μαζί. Το είπαμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πάω και στον κύριο Σαλούστρο για να κάνουμε την πρώτη τοποθέτηση για να βγούμε στο κυρίως πιάτο της συζήτησης. Κύριε Σαλούστρο, και σήμερα άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ισχυρή φωνή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
για να μπορούμε να ανατρέψουμε όλη αυτή την καταστροφική πολιτική των τελευταίων ετών. Αυτό είναι και το διακύβευμα των εκλογών για το ΚΚΕ. Κοιτάξτε, δυστυχώς, και μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, κανένας δεν πιστεύει ότι στις 8 του μήνα κρίνεται το αν θα έρθει ο λαός στην εξουσία. Όποιο κόμμα και αν είναι αυτό που θα πάρει την διακυβέρνηση, είτε αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, που από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις είναι η Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν έχει την αυταπάτη ότι θα ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, τα λαϊκά θα είναι ο λαός κυρίαρχος στον τόπο του. Από αυτή λοιπόν τη σκοπιά, και εφόσον και οι τρεις συνομιλητές πριν δεν αρνήθηκαν ούτε αμφισβήτησαν το ότι θα εφαρμόσουν κατά γράμμα όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν και από το πρώτο, και από το δεύτερο και από το τρίτο μνημόνιο, δεν θα καταργήσουν κανένα από τους 600 και εφαρμοστικούς νόμους που είναι σε ισχύ. Δεν το είπα αυτό. Που είναι σε ισχύ και θα ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία για όλα τα υπόλοιπα χρόνια, άσχετα αν βαφτίζονται έξοδα από τις αγορές, ανάπτυξη κλπ. Άρα λοιπόν ο λαός, εφόσον θα είναι στη γωνία, χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση για να μπορεί να αποκρούει αυτά τα μέτρα, να τα αντιπαλεύει μέχρι να φτάσει στο σημείο να σταθεί στα πόδια του και να ξεμπερδέψει μια και καλή με τα κόμματα αυτά που υπηρετούν αυτή την πολιτική. Αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ήταν τα προηγούμενα χρόνια, με το ποσοστό που του έδωσε ο ελληνικός λαός όλη την τετραετία, και στη Βουλή και στους δρόμους και στους αγώνες, να παλεύει και για την εμπόδιση των μέτρων αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά και για την καλύτερη τη ζωή του λαού. Και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Και όσο μεγαλύτερη δύναμη του δώσει ο λαός σε αυτές τις εκλογές, τόσο πιο αποτελεσματικά θα το κάνει. Κοίταξτε τώρα, το μεγαλύτερο κακό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν ούτε οι αυξήσεις, ούτε η μη τήρηση των υποσχέσεών του για το μισθό κλπ. Το βασικότερο κακό είναι ότι έναν κόσμο που πίστεψε ότι μπορεί να αλλάξει, που είχε τη διάθεση να πάρει τον κόπο του, τον έστειλε ξανά στον καναμπέ και σήμερα είναι απογοητευμένος, θεωρεί προδομένος, έχει λερώσει την έννοια της αριστεράς, έχει λερώσει κάθε έννοια συλλογικής διεκδίκησης σε αυτή την κατεύθυνση και είναι και το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και κρίνεται και αυτά του μήνα. Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα σε λίγο πιο εξειδικευμένα θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στην επόμενη μία ώρα δεν μπορούμε να αγγίξουμε όλα τα θέματα. Θα προσπαθήσω όμως να δώσουμε. Κάποιες απαντήσεις όμως σε επιμέρους. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Δανέλη, έτσι αλλιώς σε εσάς έρχομαι τώρα. Επειδή πράγματι έγιναν κάποιες τοποθετήσεις και από τον κύριο Ροκαδάκη, αλλά και από τον κύριο Βαωνάκη και τον κύριο Σαλούστρο, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Όμως εγώ, για να μην πω στη διακασία να κάνω και δεύτερη ερώτηση, θέλω σε αυτές τις απαντήσεις να μου σχολιάσετε πολύ γρήγορα και αυτό που είπε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, χθες το είπε, χρησιμοποιώντας και δύο φράσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και το «σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς». Από το Κινάλ υπήρξε και αντίδραση ότι μέσα λέει στην απελπισία του ανασύρει φράση ενός μεγάλου πολιτικού ηγέτη. Θέλω αυτό το σχολείο σας, ο χρόνος είναι δικό σας. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είναι και το γενικότερο πλαίσιο. Προσωπικά, εγώ, σε όλη μου τη διαδρομή, από τότε που ήμουν βουλευτής του συνασπισμού την τετραετία 96-2000, αλλά και νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία της αριστεράς αντιλαμβάνεται ότι πάντα θριάμβευε η αριστερά όταν ανοίγονταν χωρίς φοβικότητες και χωρίς αμυντισμούς όταν ανοίγονταν στην κοινωνία. Και αν δούμε λίγο πίσω στην ιστορία, η εποπτεία του ΕΑΜ, η τεράστια επιρροή της ΕΔΑ, ήταν σε στιγμές που μέσα από νιώθοντας αυτοπεποίθηση αριστερά ανοιγόταν στον προοδευτικό κόσμο. Η δική μου προσωπική αντίληψη πάντα ήταν, και αυτό ξεκίνησα να λέω πριν, και ως βουλευτής του συνασπισμού τότε, έλεγα για την αναγκαιότητα της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων και γι' αυτό το λόγο έχω βρει και διάφορα από το αρχείο μου. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και ο πρώτος βουλευτής του συνασπισμού στην Κρήτη. Ναι, από το 60, μετά το 62. Έλεγα λοιπόν τότε, το 98, όταν ήταν η συζήτηση μεγάλη για την κέντρο αριστερά, ότι πρέπει επιτέλους να αρχίσει ένας σοβαρός διάλογος και σε επίπεδο κορυφής και σε επίπεδο κοινωνίας μεταξύ της κεντροαριστεράς, της αριστεράς σε όλες τις εκφράσεις της. Γιατί η σύγκληση, η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων που πάντα ήταν
στο σύνολό τους ήταν η πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία, οφείλει να βρει ένα κοινό βηματισμό. Αυτά τότε, αυτά σήμερα ακόμα περισσότερο. Και μια τέτοια προβληματική νομίζω ότι κυριαρχεί και στην Ευρώπη. Γιατί ο κίνδυνος ακροδεξίας που έρχεται, του νεολαϊκισμού και μιας δεξιάς που γίνεται μέρα με τη μέρα και πιο συντηρητική, γιατί υιοθετεί τη ρητορική και την ατζέντα της ακροδεξίας από την οποία απειλείται, ο νεοφιλελευθερισμός με τα διέξοδα που φέρνει και το ότι αποδιώχνει τους πολίτες από την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, είναι ζητήματα κορυφαία για τα οποία η κεντροαριστερά, ο προοδευτικός χώρος πρέπει να συμπορευθεί. Τώρα, επειδή δεν πρέπει να χάνουμε την μνήμη μας, γιατί χωρίς αυτογνωσία δεν πάμε παρακάτω, νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε την πορεία της χρεοκοπίας. Χρεοκοπήσαμε όταν βεβαίως το δουλεύαμε χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα. Εκεί όμως που πια το πράγμα εξετράπη ήταν η πενταετία Καραμαλή 4-9. Όπου ο Γιουνκέρ μόλις προχθές, ο οποίος είναι γνωστό ότι ανήκει στην πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είπε ότι η κυβέρνηση Καραμαλή τίναξε την μπάνκα στον αέρα με το 15% ελλείμματος, το οποίο βεβαίως με τα πλασματικά στοιχεία που έφευγαν προς την Eurostat προσπαθούσε η Ελλάδα να αποκρύψει. Το πληρώσαμε πανάκριβα με την απώλεια της αξιοπιστίας μας και το ξέρουμε πολύ καλά. Ο πρώτος αντιμνημονιακός ήταν ο Μοιραίος Σαμαράς, για άλλη μια φορά. Και στη συνέχεια είχαμε τη γνωστή εξέλιξη. Και επειδή δεν πρέπει να κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ για την συνεργασία με τον Καμένο, η οποία ήταν, κατά την άποψή μου, και δεν έκρυψα ποτέ από το βήμα της Βουλής ή από οπουδήποτε μιλούσα, την απόλυτη αντίθεσή μου για αυτήν την συνεργασία, την ανίερη, όπως έλεγα, που ήρθε όμως εξ ανάγκης, μέσα στον κινησμό λειτουργίας πολιτικής. Όμως, η υποκρισία των λοιπόν κομμάτων τα κάνει να ξεχνούν ότι εκείνοι που νομιμοποίησαν την ακροδεξιά στην κεντρική σκηνή ήταν εκείνοι που δέχτηκαν τον Καρατζαφέρη με το Λάος, με τους γνωστούς ακραίους του, τον Γεωργιάδη, τον Βορύδη, με τον Πλεύρη, τους έφεραν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Από εκεί πέρα, αυτό που θα ήθελα να πω στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Ροκαδάκη, είναι ότι από το σύνολο της επιβάρυνσης της φορολογικής, που ξαναείπα και λίγο πριν, ήταν άδικη και αναποτελεσματική όλα αυτά τα χρόνια, τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, το 78% του συνολικού, της συνολικής επιβάρυνσης, έχει επιβληθεί επί των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όχι τώρα. Και αυτή η κυβέρνηση, και πρέπει να γνωριστεί αυτή η ηρωική υπέρβαση, που δεν ήταν μικρή υπόθεση του κυρίου Τσίπρα, όταν συνειδητοποίησε, όταν είχε άλλη αντίληψη. Και βεβαίως η κριτική στην πρώτη διακυβέρνηση είναι πολύ σωστά. Ήταν μια διακυβέρνηση η οποία μας έφτασε στο χείλος του γκρεμού, συνεχίζοντας από εκεί που μας είχαν αφήσει οι προηγούμενοι. Αλλά όταν συνειδητοποίησε το τι θα σήμαινε η επιλογή του να μην μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, ήταν μια ηρωική και άκρος πατριωτική επιλογή. Για τα αποτελέσματα της επιλογής του εκείνης πήρε τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Γιατί θυμίζω ότι στις εκλογές του Σεπτεμβρίου πια ο λαός με μεγάλη πλειοψηφία αποδέχτηκε τις επιλογές που είχε κάνει κόντρα σε εκείνα που είχε υποσχεθεί. Κύριε Δανέλη, και αυτά να μην τα ξεχνάμε. Πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα πολύ γρήγορα. Θα έρθω σε εσάς μετά, κύριε Ροκαδάκη. Θα πάρετε το λόγο. Και επίσης, για να μην επανέλθω, σέβομαι το χρόνο απόλυτα, μία φράση μονάχα. Η διασφάλιση της μη μείωση των συντάξεων. Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά ζητήματα όπως είναι στην διατροφή, στην ενέργεια. Όλα αυτά είναι η αποκλιμάκωση των εισφορών. Ήταν βήματα τα οποία τώρα που μπορεί να πατήσει τα πόδια της κυβέρνησης μπορεί να τα φέρει. Γιατί ο χρόνος πιέζει. Τίποτα άλλο. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για τις φράσεις που έγιναν και αιτία για να δεχτείτε πειρά από το κοινό όσον αφορά το πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι ένα άνοιγμα στις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Η εποπτεία των προοδευτικών δυνάμεων προφανώς δεν έχει αποκλειστικούς κληρονόμους. Κάνει λόγο για δεν έχει αποκλειστικούς, πανικού. Όχι κάθε άλλο. Μα το άνοιγμα εξάλλου δεν είναι χθεσινό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι μετά τις εκλογές, γιατί είτε αρέσει είτε όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πυλώνας της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης και δραστηριότητας. Άρα,
Μετά θα βρεθούν κοινοί δρόμοι. Με την κουντουρά μαζί, θα βρεθούν μαζί. Εκεί δεν σφραγίσαν, βλέπετε, να σφραγίζουν το αξιακό φορτίο ή τις πολιτικές επιλογές του κόμματος. Όχι. Το δικαίωμα στην αναθεώρηση δεν έχει ο καθένας. Θα πάω σαν διαφημιστικό διάλειμμα, θα έρθω σε εσάς, κύριε Ροκαδάκη. Δεν είναι η κυρία Κουντουρά που βάζει τη σφραγίδα. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά στην εκπομπή Ώρα Αιχμή στην Crete TV, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Ροκαδάκη. Μιλάμε βεβαίως με φόντο τις Εθνικές Κάλπες της 7η Ιουλίου. Τέθηκαν κάποια θέματα από τον κύριο Δανέλη. Κράτησα αυτό επικαλούμενος και την τοποθέτηση του κυρίου Γιούγκερ, ότι η μεγάλη κατρακύλα της χώρας ξεκίνησε στην τετραετία Καραμαλή. Ο κύριος Δανέλης είπε πολλά, αλλά είπε μάλιστα ότι μη χάνουμε τη μνήμη μας. Δεν τη χάνουμε τη μνήμη μας και θυμόμαστε τι έλεγε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Δανέλης σαν ποτάμι. Και εγώ ξέρω πάρα πολλούς ψηφοφόρους που ψηφίσαν. Δεν είναι νερό, τίποτα. Οι οποίοι ήταν τσεντρόι. Τσεντρόι. Πήρε κεντρώου και τώρα θέλει να τις πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν πάνε. Ήμουν πάντα. Μα με αφήσει να ολοκληρώσω. Μα μην μου λέει. Μιλάτε όμως για μένα. Τι είμαι εγώ. Πείτε εσείς τι θέλετε να πείτε. Εντάξει, εγώ δεν με χαρακτηρίζετε. Λέ, εμένα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Γιατί να μην πω. Όχι, να μην όχι πω. Γιατί εγώ από γιατί να προέρχομαι την Ανατολική Αριστερά. Αριστερά ήσουν να μια στιγμή βρει το ποτάμι και τώρα καλά είσαι εκεί που είσαι και καλά τα λες τώρα. Αλλά πριν δεν τα λέγες το ίδιο. Αυτό θέλω να πω. Ακριβώς τα ίδια. Δεν με θυμάσαι. Μπράβο, Γρηγόρη, αν με εκτιμά να μην παραμορφώνει αυτά που λέω και μιλά και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πώς δεν άλλαξες, οι αρχές και οι αξίες μου ήταν πάντα αυτές. Δεν κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγε με την ακροδεξιά. Δεν τον κατηγορούσατε. Και γι' αυτό είπα ότι όταν ήρθε η στιγμή με ένα θέμα ταυτοτικό όπως ήταν το μακεδονικό, ήταν η ευκαιρία τα προοδευτικά κόμματα να πάνε και να κάνουν μια προοδευτική κυβέρνηση. Εγώ θα πω πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν άλλαξα τίποτα. Και ρωτώ τον κύριο Δανέλη που λέει ότι είναι καλά τώρα ο κόσμος και συνταξιούχοι κτλ. Υπέγραψε ή δεν υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας την εκχώρηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της χώρας γνωστή ιστορία με το υπερταμείο. Ναι ή όχι. Και μάλιστα σε πολλά είναι και αρχαιολογικοί χώροι. Λοιπόν, με διακόπτε, κύριε Δανέλη, με διακόπτε. Εγώ λέω. Μετά, έκοψε ή δεν έκοψε το ΕΚΑΣ. Έβαλε ή δεν έβαλε αύξηση του ΦΠΑ. Το ΕΚΑΣ το 2014 κόπηκε, όχι μετά. Το 2014 δεν είναι η κυβέρνηση. Μα τι λέτε τώρα. Τη συντάξη Συρία, ποιο τη έκοψε. Ποιο πήγε το ΦΠΑ. Αυξηθήκανε τώρα που μπορούσε να τι αυξήσει ή όχι. Και λέω. Αυτή η σύνταξη που έπαιρνε που λέει ότι δεν κόψανε συντάξεις. Είναι μην το ίδιο. Την να μην με διακόπτες παρακαλώ κύριε Δανέλη. Εγώ δεν διάκουσα. Είπατε πράγματα που είναι όλα ανυπόστατα. Και δεν σας διάκοψα. Λοιπόν, μην διακόπτε κι εσείς. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι τώρα δηλαδή περνούν καλά. Είναι ευχαριστημένοι. Δεν νομίζω. Διότι τώρα έχουν. Ακόμα εγώ σου πω το πιο απλό. Ένα κινητό τηλέφωνο πέσει. Δεν του βάλε τέλος. Η βενζίνη δεν είναι λίγο παραπάνω τώρα το κόστος της. Το πετρέλαιο το χειμώνα δεν είναι παραπάνω. Όλα είναι πολύ παραπάνω. Άρα λοιπόν είναι χειρότερα. Την κόβει τη σύνταξη με άλλο τρόπο. Αύξησε πράγματα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, δείτε. Δεν πλήρωναν πριν 5 ευρώ για το νοσοκομείο, την εξέταση κτλ. Τι έκανε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατήρισε τα 5 ευρώ και έκοψε 6% από τις συντάξεις για την υγεία. Δηλαδή του έβαλε 20 ευρώ. Μα σε παρακαλώ τώρα, άσε με να πω αυτά τα οποία θέλω. Λοιπόν, και γενικά, ας πείσουν τους πολίτες ότι είναι τώρα καλύτερα παρά το 2014, το 2015. Εγώ νομίζω ότι αν είχαν μια σοβαρή πολιτική τότε, πράγματι με σκοπό να βοηθήσουν τη χώρα, αν δεν προκαλούσαν τις εκλογές, δεν θα χρειαζόταν ούτε το τρίτο μνημόνιο που μας καπελώσανε, ούτε το τέταρτο το άτυπο, ας το πούμε έτσι όπως το λέμε, μνημόνιο. Αυτό που θα φέρετε εσείς οποίο... δεν είναι άτυπο. Εμείς δεν φέρουμε κανένα μνημόνιο, εμείς θα φέρουμε ανάπτυξη και επενδύσεις και νέες δουλειές και αύξηση των μισθών για να γυρίσουν τα παιδιά μας που έχουν φύγει έξω. Από αυτό το κανάλι μα με διακόπτει, κύριε Δανέλη, εγώ δεν σας διακόψα. Άκουσα σιωπηρά όλα όσα είπατε. Τα πραγματικό. Οποία ήταν πράγματι διαστραμμένα αυτά τα οποία λέγατε. Χτες μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ. Και φύγανε, αν σας πω από το δικό μας επάγγελμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη, θα το ακούσουν όλοι οι ακροατές μας, ότι οι νέοι γιατροί και μάλιστα οι πιο καλοί έχουν φύγει. Δεν υπάρχουν τώρα αντικαταστάτες. Πάντως, κύριε Ροκαδάκη, να πάω τη συζήτηση λίγο παραπέρα. Θέτει ένα ερώτημα ο κύριος Δανέλης που θα το έθετα και εγώ. Υπάρχουν δεσμεύσεις όσον αφορά κάποια θέματα, όσον αφορά την φορολογία, γιατί σήμερα, με αφορμή τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη εδώ στην Crete TV και τον Γιώργο Σαχίνη, υπήρξε σκληρή απάντηση από την Έφη Αξιόγλου ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση και ότι από το 2020 και μετά θα ξεκινήσει μια σκληρή πολιτική λιτότητας.
Και βεβαίως θα το πάω λίγο παραπέρα. Πολλά στρέχει, ο ΣΥΡΙΖΑ λένε, ακόμα και αυτό που λέει ο κύριος Δανέζης, ναι, για επαναφορά αυτό της λένε και άλλα πολλά λένε. Βάνε στο στόμα του Μητσοτάκη λέξεις που δεν τζίπει. Και για το ασφαλιστικό, για απολύσεις, ενώ βγαίνει και λέει δεν πρόκειται κανείς να φύγει. Δεν πρόκειται κανείς, λένε ότι θα απολύσει μόλις έρθει, λένε ότι θα αυξήσει τους φόρους, θα κάνει, θα δείξει. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης τηρεί μια πολύ καλή πολιτική, είναι ένας πολύ συνετός πολιτικός, είναι γνώστης των θεμάτων, δεν είναι περαστικός, ξέρει καλά τα θέματα, κατά γενική νομολογία όλων των οικονομολόγων. Ναι, είδε, όχι, ρε Δανέλη. Τον ακούσατε τα ξέρει πολύ αυτό καλά. Το κανάλι. Κάθε μέρα τον ακούω. Ακούσατε κάθε μέρα, βεβαίως τον ακούω και λέει αλήθειες και πρέπει ο κόσμος να τον εμπιστευτεί. Διότι μόνο έτσι θα πάει η χώρα μπροστά. Γι' αυτό λέει εμπιστευτείτε ο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και δώστε αυτοδυναμία. Όχι για να έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, αλλά για να μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Γιατί μην ξαναρχίσουν πάλι οι συναλλαγές και τα οπισθογυρίσματα. Λοιπόν, εμείς καλούμε αυτή τη στιγμή να ψηφίσουν το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, να μπορεί να λύσει τα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία μας δημιούργησε ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, που το έλεγε ο κύριος Δανέλης Μύρνα από λίγο, αλλά τώρα είναι μαζί του. Τώρα είναι μαζί του. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με γεια του, με χαρά του. Εκεί ήταν από την αρχή, καλά το λέει, και κακώς έφυγε ο κύριος Δανέλη από εκεί, αφού πιστεύει αυτά. Τι ήθελε εσύ να πα στο ποτάμι. Είναι άλλο. Δεν είναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, α τα δικαιολόγια τώρα δεν δικαιολογούνται. Τον καιρό Υπήρχαν άλλες κοινωνικές, λοιπόν, και πολιτικές πραγματικότητες. Ήταν το μένουμε Ευρώπη, φεύγουμε από την Ευρώπη. Κύριε Δανέλη, και το μνημόνιο αντιμνημόνιο. Το είχε αντιληφθεί ο κόσμος, του έδωσε και το. Του έδωσε και το. Μην δημιουργούμε, είπα, ένα λεπτό. Πραγματικότητα είναι ότι κατακρίνεται στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα καταργήσει η Νέα Δημοκρατία τώρα που θα βγει. Βέβαια θα τα καταργήσει. Αυτό δεν είπαμε. Δεν είπαμε ότι θα καταργήσουμε το άσυλο. Αμέσως, μόλις έρθαμε. Αυτό κατακρίνεται. Γιατί δεν κατακρίνεται αυτό, κατακρίνεται την αύξηση του. Η φορολογία, δεν είπαμε ότι θα διαβάσουμε. Το έμφυα, δεν είπαμε ότι θα μειώσουμε. Μα κάτσε, περίμενε. Δεν είπαμε όλα αυτά. Δεν τα είπαμε, Ότι και οι συντάξει θα μειωθούν και ο έμφυα θα περιοριστεί αμέσως. Και η φορολογία θα κατέβει και τα μερίσματα δεν φορολογούνται τόσο και θα επιδοτούνται. Που θα βρεθούν τα 5 δις. Από ανάπτυξη. Ξέρετε, εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δεν το λέτε. Δεν όταν η ανάπτυξη πάει 4%. Όταν δεν έχει ένα δίκαιο και βιώσιμο αντί να πάρει 50 ευρώ αύξηση η σύνταξή θα πάρει 200. Μα το ξέρετε πολύ καλά. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη, αν δεν γίνει νέες επενδύσεις. Πότε έχουμε τις περισσότερες επενδύσεις της τελευταίας. Δεν ξέρω ότι η ανάπτυξη τώρα είναι εκεί που ήταν. Όχι τη μνημονία. Επί Σαμαρά όταν έπεσε. Λοιπόν, κύριε, να πάμε όμως και στους άλλους δύο κυρίους. Κύριε Δανέλη, κύριε Ροκαδάκη. Έρχομαι σε σας, κύριε Σαλούστρο, μιας και μου ζητήσατε με αφορμή την πάσα που σας έδωσε ο κύριος Ροκαδάκης και ο κύριος Δανέλης όσον αφορά την ανάπτυξη. Έχετε το λόγο. Λένε τώρα και οι τρεις συνομιλητές μου ότι θα έρθει η ανάπτυξη, θα βγούμε στις αγορές, θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη θα φέρει ευημερία για το λαό κλπ. Εγώ λέω να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, αυτά που ζει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Πού υπάρχει ανάπτυξη, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Είναι το δεύτερο πιο ανταγωνιστικό στον κόσμο, το ελληνικό. Για πείτε μας πώς περνάνε οι ναυτεργάτες ή στη ζώνη του περάματος οι κατασκευαστές για τα πλοία και, τους στόλους των εφοπλιστών. Για να δούμε τι φορολογία δίνουν. Εθελούσια φορολογία 0,048, αν θυμάμαι καλά, 50 εκατομμύρια οι εφοπλιστές. Ενώ ταυτόχρονα γίνεται ξεζούμισμα του ελληνικού λαού. Για να δούμε στο ξενοδοχειακό κεφάλαιο που τα τελευταία χρόνια καλπάζει η κερδοφορία του. Ξεπερνάει πολύ μεγάλες αγορές των γύρω περιοχών πώς ζουν οι ξενοδοχείο υπάλληλοι. Ζούνε με τρεις μήνες με ένα ρεπό το μήνα ή χωρίς ρεπό. Ζούνε με συμβάσεις μαθητείας των 180 ευρώ. Ζούνε με συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σιγοντάρει τη Νέα Δημοκρατία που διασφαλίζουν την 7ήμερη εργασία. Η επαναρρύθμιση του εργασιακού όμως από αυτή την κυβέρνηση έγινε μόλις μπόρεσε. Και η απορρύθμιση που, ποια είναι η την οποία υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η επαναρρύθμιση του εργασιακού. Οι συλλογικές συμβάσεις, η κατάργηση του υπουργού. Αυτή τη στιγμή είναι 53%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Με συγχωρείτε, δεν είναι η επαναρρύθμιση του εργασιακού. Δεν είναι μια τεράστια. Ο βασικός μισθός ήταν στο 751 ευρώ μισθά. Εσείς τα 751 ευρώ μισθά. Και με την πίεση έπεσε κατά 22%. Μια μεγάλη κατάκτηση. Την οποία δεσμευτήκατε ότι θα καταργήσετε με ένα νόμο σαν πρώτη κίνηση. Και όχι μόνο δεν την καταργήσατε, περάσανε 4 χρόνια και έρχεστε μετά από 4 χρόνια να δώσετε ένα ψίχουλο 30 ευρώ μεικτά και να το θεωρήσετε κατάκτηση. Το οποίο θα το πάρετε από άλλα εισοδήματα. Έξω από την απόλυτη επιτροπή. Τώρα είναι προεκλογικά.
Τώρα είμαστε εκτός επιτροπής. Νομίζω ότι έχουμε την εμπειρία, ο κόσμος έχει την εμπειρία να ζει στο πετσί του, θα πει ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι και οι 32 Κυριακές επί ΣΥΡΙΖΑ με ανοιχτά εμπορικά καταστήματα και οι λευκές νύχτες 24ωρη λειτουργία των καταστημάτων, τα οποία δεν αρνείται η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, γιατί τα έχουν ψηφίσει, είναι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διευθέτηση του εργασιακού. Με διασφάλιση των απολαβών των εργαζομένων όμως. Κύριε Βαουνάκη, λέτε συμφωνώ, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Κύριε, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Βαουνάκη. Κύριε Βαουνάκη, βεβαίως, πηγαίνοντας λίγο τη συζήτηση παραπέρα με τις τοποθετήσεις και των τριών συνομιλητών σας εδώ, ακούω πολύ συχνά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία για να είμαι ειλικρινής, να λένε ότι όλο αυτό λέει της τελευταίας δεκαετίας ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ και ολοκληρώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να βάλει σε μία τάξη. Τι απαντάτε σε αυτές τις τοποθετήσεις? Εννοείται όλη τη μεταπολίτευση. Όχι, τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Δεκαετία της οικονομικής κρίσης, όπως σας είπα και προηγούμενα, δεν δημιουργήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Σας είπα ότι υπήρχε τετραετία, Καραμαλή 4-9, που γέμισε το ποτήρι. Είναι αυτό που λέγατε τότε, ότι άφησε το πλοίο την ώρα που βούλιαζε και πήραμε εμείς για να το σώσουμε. Απλώς. Αυτό λέγανε πολλά από τα στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ πήρε λοιπόν αυτή τη βόμβα, την πήρε στα χέρια του και εξεράγει. Αυτό έκανε. Τώρα, αν ήταν λάθος, λέω, που δεν ήθελε να πάει μόνο του, ήθελε τη συνένεση άλλων κομμάτων, τη εξήγησε και προηγούμενα του. Δεν είναι καμία συνένεση. Ο Σαμαράς πρώτα τράβηξε τον δρόμο με τα Ζάπια και άνοιξε τώρα σκό του όλου στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις αγανακτήσεις του. Και να βγάλουμε τη Χρυσή Αυγή, γιατί ο κ. Δανέλη μιλάει για ακροδεξιά, ότι προωθούμε ή οτιδήποτε. Η ακροδεξιά έπαιρνε καθίζει στην Ελλάδα. Και θα πάθει ακόμα μεγαλύτερη καθίζηση. Μην έχουμε την καραμέλα αυτή. Το άθροισμα των ακροδεξιών κομμάτων παραμένει σταθερό. Ακούστε με. Αν αθροίσει τι αριστερέ δυνάμει στην Ελλάδα που είναι εκτό ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, σα διαβεβαιώνω ότι 15%. Αν τι αθροίσει. Δεν θα αθροίζουμε εδώ πέρα. Ένα και ένα δεν κάνει δύο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μιλάνε για ανάπτυξη όλοι. Είναι μια καραμέλα που την έχουμε όλοι για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που μιλάει είναι δημοκρατία, είναι ότι θα ελαττώσουμε τους φόρους 10% σε όλους τους τομείς και έρχεται οι επενδύσεις σωριδών. Χωρίς κοινωνικό κράτος, χωρίς μια συνοχή, τίποτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, γιατί θέλει να σηματοδοτήσει προς τα που πάει η ανάπτυξη. Πάει προς την κοινωνία η ανάπτυξη ή πάει προς ολίγους η ανάπτυξη. Δεν είναι λοιπόν. Αλλά η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να ευχαριστεί το ΣΥΡΙΖΑ. Με όλη αυτή την οικονομική καταστροφή, γιατί δεν υπάρχει μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή, εξαρτώθηκε όλη η μεσαία τάξη, που αυτή κατάει το κράτος, λοιπόν δεν υπάρχει μεσαία τάξη, και αν είναι ευχαριστημένη η μεσαία τάξη, αν ήταν, εκτός αν είναι ηλίθιος ο λαός, το ΣΥΡΙΖΑ, ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό. Αν ήταν στρατηγική, συντριπτική ή πολύ καλή απόδοση, αυτό εξαρτάται από τους ιδίους. Αλλά δεν είναι ηλίθιος ο λαός που την ψηφίζει. Θα πει ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν. Ο μεγαλύτερος χορηγός Νέα Δημοκρατία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω και κάτι άλλο. Είπατε για τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι. Επικαλέστηκε. Μα οι απομιμήσεις. Όχι μόνο τον Ανδρέα Παπανδρέου, γενικά οι απομιμήσεις. Και κεντροαριστερά απομίμηση, προοδευτικά μέτωπα. Όλα αυτά. Προοδευτικό μέτωπο έγινε, αν θυμάται ο κύριος Λαδένης που το θυμάται, γιατί είμαι μισής περίπου χρονικής, το 89 πάλι, με αυτό το συντέριασμα δεξιάς-αριστεράς τότε, δημιουργήθηκε ένα προοδευτικό μέτωπο που από τον Αρσένη, από ανθρώπους όμως που σεβόσουν, ήταν όντως δημοκρατικό μέτωπο. Δεν ήταν, δεν θέλω να εκφράζουμε, με διακρίνει μια πολιτική ευγένεια, δεν θέλω να εκφράζω με όρους πεζοδρόμιο ή οτιδήποτε, να μιλάω για ρετά ή οτιδήποτε, για άνεργους και άργους. Όντως όμως, αν θέλετε, μπορώ να πω και ονόματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν τελειώσει ή δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο να κάνουν. Θα σας πω ένα όνομα μόνο, ένα όνομα το οποίο από εμάς προέρχεται. Και εσείς, συνειδητής του κινήματος αλλαγής, είστε, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήταν ο κ. Δαγκούς. Κατέβηκε να πάρει την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Δεν του βγήκε ίσως και τώρα αυτή τη στιγμή διεκδικεί για το προοδευτικό μέτωπο
τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Ποια σύγκληση. Δηλαδή, ποια σύγκληση να έχουμε αυτή τη στιγμή. Από τους γνήσιους μεταρρυθμιστές, ο οποίος άφησε έργο. Ωραία, εγώ δεν είμαι τότε. Έτσι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Την κυβερνητική του θητεία. Δεν κατάλαβα. Δεν άλλαξε ποτέ. Οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Δανέλη, γίνανε από το Πασόκ. Δεν γίνανε από κανέναν μας. Οι μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την αυτοδιοίκηση γίνανε από το Πασόκ. Ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο. Αυτά δεν τα λέμε. Το αποτύπωμα που είχε αφήσει στην κοινωνία το Πασόκ. Δεν κληρονομιά τη θετική που αφήνει. Το αποτύπωμα που αφήνει. Το θετικό. Το προοδευτικό αποτύπωμα. Δεν το αφήνει κανεί αυτό. Εμεί το αφισβητούμε. Όχι όλα, όλο το έργο Πασόκ ήταν τρομερός το και δυνατός πολιτικός. Και μεταρρυθμιστικό, προφανώς ήταν κάποιο. Ο Ραγκούς ήταν τρομερός πολιτικός. Κρίμα που τον χάσατε, εγώ νομίζω ξεμπλέξατε. Και στην αυτοδιοίκηση την τι έργο άφησε και καταρχάς έκανε, δηλαδή. Η διάβια είναι δικό του έργο. Μην πάμε με το Όπως λέγατε, ΣΥΡΙΖΑ, ίσως, νόμος Κατσέλη. Δηλαδή, τι θα πει νόμος Κατσέλη. Δεν ήταν νόμος Πασόκ. Βέβαια, δεν το είπαμε. Μα δεν είναι μαύρα ότι άφησε το Πασόκ. Κάθε άλλο αυτό δεν λέμε. Όμως. Και εσείς αμφισβητείτε την αναγνώριση από πλευράς Τσίπρα και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ των καλών πλευρών του Πασόκ. Το αμφισβητείτε ότι μπορεί να το κάνει. Οι καλές πλευρές του Πασόκ. Τα είχαν ένα όνομα. Τώρα έχουν δύο. Βρούτσι Αξιόγλου. Έχουμε περάσει άλλο πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, ας δούμε τα πράγματα έτσι, με μεγαλύτερη. Μην το συνεχίσουμε. Πολύ ωραία τα είπε. Εγώ συμφωνώ σε πολλά που είπε ο κύριος Βανάκης. Πολύ καλά τα είπε. Ο κύριος Βανάκης πήρε τον χρόνο, νομίζω ότι αυτά που είπε. Εγώ δεν πήρα λιγότερο χρόνο. Θέλετε να ολοκληρώσετε, κύριε Βαρουνάκη. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω μέτρη. Ούτε το πρώτο το έφερε, κύριε. Στην επόμενη τοποθέτηση, λοιπόν, μπορείτε να έχετε και περισσότερο. Κύριε Δανέλη, έχω ακούσει πολλές φορές στελέχη του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, το έχετε πει κι εσείς, να αναφέρεσαι σε κρυφή ατζέντα. Σε κρυφή ατζέντα, λέει, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που στόχο έχει να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό. Από την άλλη, στη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν το αποδέχονται, λέγοντας ότι αυτός που είχε κρυφή ατζέντα ήταν, λέει, ο Τσίπρας και το απέδειξε με την τετραετία αυτή και κάτι παραπάνω θητεία του. Θέλω λίγο να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της κρυφής ατζέντας, γιατί τις τελευταίες ημέρες το ανεβάζεται αρκετά ως τόνο στην πολιτική σκηνή. Σε ό,τι αφορά την κρυφή ατζέντα Τσίπρα, δεν υπήρχε κρυφή ατζέντα, υπήρχε μια άλλη αντίληψη, λανθασμένη αντίληψη της πραγματικότητας. Όταν δηλαδή συνειδητοποίησε τον Ιούλιο-Αύγουστο, τους δραματικούς Ιούλιο-Αύγουστο του 2015, την θεωρείτε ότι η εκλογική αναμέτρηση μετά το Φλεβάρι του Σεπτέμβρη μηδένισε. Και ουσιαστικά η θητεία ξεκίνησε από Σεπτέμβρη, έχοντας μελετήσει 4-5 μήνες. Όχι, δεν αναιρεί ευθύνες, δεν αναιρεί, αναιρεί βεβαίως μια πραγματικότητα η οποία επιβάρυνε την ούτως ή άλλως εξαιρετικά επιβαρυμένη πραγματικότητα, αφού μιλούσαμε για χρεοκοπία. Στην οποία οδήγησαν συγκεκριμένες πολιτικές, λογικές και πολιτικές πρακτικές. Μετά το Σεπτέμβριο έχουμε μια άλλη πραγματικότητα και έχουμε και μια βαθμιαία ορίμανση. Που βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα, όταν πια απαλλάσσεται η κυβέρνηση από το βαρύδι των ΑΝΕΛ και του κύριου Καμένου, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Και επειδή έχουμε πει πολλές φορές γιατί είναι άλλη περίοδος, το Μακεδονικό και οι Πρέσπες δεν έλυσαν μονάχα ένα εθνικό θέμα, αλλά ήταν και ένα ζήτημα ταυτοτικό που απελευθερώνει άλλες δυναμικές στην εξέλιξη της πραγματικότητας και του Μακεδονικού και της Πρέσπας και του σκηνικού του πολιτικού. Οι πολιτικοί σας αντίπολοι βεβαίως λένε ότι εξαργυρώσατε, λέει, αυτήν την στάση με την παρουσία σας στο ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στο εθνικό σταυρό ψηφοδέλτιο σήμερα. Ναι, μα, τότε η κριτική που δεχόμουν ήταν το έχετε ακούσει όμως ότι, αυτό. Τι λέτε, ότι ό,τι κάνω είναι ιδιωτελές γιατί προσβλέπω σε ανταλλάγματα. Είχαν πει πάρα πολλά. Ούτε υπουργός έγινα, ούτε δήμαρχος έγινα, ούτε περιφερειάρχης, ούτε με διόρισε κανένας, ούτε ευρωβουλευτή, ούτε βεβαίως μπήκα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Βλέπετε κανένα αντάλλαγμα στις επιλογές μου. Έγινε ένα μήνα υπουργός. Ξαναλέω, βλέπετε αντάλλαγμα. Γιατί ο λαός τους πήγε εκεί που έπρεπε. Όχι, μα τι προλάβαμε. Με είδατε να εξαργυρώνω με προσωπικό τίμημα. Ο λαός σας οδήγησε. Ο λαός σας οδήγησε. Μα ξαναλέω, κύριο Καράη. Άσε το ενδεχομένω. Και το βλέπουμε από το Θεοχαρόπουλο. Άσε το Θεοχαρόπουλο. Εσάς δεν σας βγήκε ίσως. Δεν σας βγήκε. Γιατί πήγατε.
Να χάσει την αξιοπρέπεια στο Ηράκλειο γιατί, όλο. Γιατί έχασα αξιοπρέπεια. Ε, βέβαια. Επειδή πολιτική δεν, μιλάω. Επειδή πολιτικές... Δεν μιλάω για το πρόσωπό σας. Η επιλογή μου να δώσω, η επιλογή μου να δώσω ψήφο εμπιστοσύνη χάλασε πάρα πολλά deals και πολλούς υπολογισμούς. Και οικονομικούς και επιχειρηματικούς και πολιτικούς βεβαίως. Και καταλαβαίνω γιατί είμαι αποδέχτης τέτοια συκοφαντία και τέτοια πολιτική μου επιλογή. Ήταν. Προσωπική, ναι. Πολιτική ναι. μου επιλογή. Ναι. Αλλά κοιτάξτε όμως, γιατί εντάξει, δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να, μην, να σεβόμαστε και τους εαυτούς μας. Βλέπετε κανένα αντάλλαγμα. Δεν βλέπω εγώ να έχω πάρει κανένα αντάλλαγμα. Όταν είμαι σταυρό προτίμηση. Τι θα πει να μου βγει. Μα όχι, το αντάλλαγμα δεν βγαίνει. Το αντάλλαγμα είναι αντάλλαγμα. Μα το αντάλλαγμα δεν είναι βγαίνει. Βγήκατε προβουλευτή. Μα είχα την τιμή να μου κάνει την πρόταση τότε ο Γιώργος Παπανδρέου με τον οποίο συνεργαστήκαμε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής όταν ήμουν βουλευτής και ήμουν, τότε ήμουν θεσμικά αντιπολίτευση αλλά πρακτικά συμπολίτευση και έγιναν όλες εκείνες οι μεταστροφές στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Έτσι βρέθηκα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και όταν ανέλαβε ο Βενιζέλος, τότε εγώ βρέθηκα στο ψυγείο, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε επιλογές. Τώρα, με συγχωρείτε όμως πάρα πολύ, γιατί όταν συκοφαντούμε και όταν γιατί η τιμή και η αξιοπρέπειά μου για ότι κάνω επιλογές με ανταλλάγματα προσωπικά, πού ήταν τα ανταλλάγματα, πού ήταν. Δεν ξέρω, δεν διορίστηκα πουθενά. Με σταυρό προτίμηση ήμουνα στο Ευρωψηφοδέλτιο. Εσείς, κύριε Ρωκατάκη, θεωρείτε τιμή, ανταλλάγμα τη θέση. Και είχα την τιμή των 111.000 σταυρών και με σταυρό προτίμηση είμαι σε μια πολύ δύσκολη φάση και όχι σε περίοδο ανόδου. Και η δύναμη της δημοκρατίας όμως λέει ότι μπορεί κάποιος. Μπορεί, δεν λέω ότι δεν μπορεί. Εγώ δεν άλλαξα. Δεν γιατί οι θέσεις και οι αρχές μου ήταν εδώ. Ήταν λανθασμένη η αντίληψη του Τσίπρα αυτά τα οποία έταζε τότε και κακώς θα έταζε. Η πρώτη περίοδος του 2010. Ψέματα έλεγε τότε. Ψέματα λέει αυτό τώρα, είναι η δική ψέματα σας... θα λέει και στο μέλλον. Αυτό είναι η δική σας κοινική ερμηνεία. Το ποιος λέει ψέματα και όχι, γιατί εσείς διαστρέφετε την πραγματικότητα. Τώρα, για την κρυφή ατζέντα. Για την κρυφή ατζέντα θα πείτε πολύ γρήγορα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στη μικρή μας πόλη είμαστε γνωστοί όλοι και νομίζω ότι ο καθένας έχει την πορεία του και την ιστορία του. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Θέλω πολύ γρήγορη τοποθέτηση για να πάρουν το λόγο αμέσως και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, 11 ακριβώς εδώ, στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Σήμερα θα κλείσουμε νωρίτερα. Σας το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μιας και στις 11.30 τη σκητάλη θα πάρει η συνάδελφος η Βίκη Παπαδογιαννάκη από τα Χανιά για ένα προεκλογικό πάνελ υποψηφίων βουλευτών από την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Δανέλη, πολύ γρήγορη τοποθέτηση στα περί κρυφής ατζέντας. Ναι, νομίζω ότι ό,τι αφορά στο κοινωνικό μισθό, ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς προτίθεται να τα αναιρέσει. Δηλαδή, ασφαλιστικό, υγεία, παιδεία, πάμε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Εκεί θα έχουμε και μείωση των συντάξεων, δυστυχώς. Η κυρία Ξαφά το λέει χωρίς καμία περιστολή. Διότι το ασφαλιστικό, όπως λέει, δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους συντάξεις. Και σε βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με την επαναρρύθμιση του εργασιακού θα οδηγηθούμε σε απορρίθμιση ξανά. Η υπόσχεση για την οριζόντια μείωση της φορολογίας που ευνοεί βεβαίως μονάχα τους μεγάλους, ούτε καν τους μικρομεσαίους, θα πρέπει να, η μείωση αυτή να βρει κάποια άλλα ρίσματα. Και εκεί αυτή είναι η κρυφή ατζέντα. Δεν αναφέρεται με συγκεκριμένα μέτρα πώς θα εξοικονομήσει τα 5 δις ευρώ προκειμένου να έχει τη μείωση της φορολογίας που έχει υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης στο υψηλό κεφάλαιο. Και βεβαίως η χθεσινή, ξαναλέω, συνέντευξή του εδώ στο δικό σας το κανάλι νομίζω ότι είναι αποκαλυπτική. Μάλιστα. Διότι χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένα ζητήματα αρνήθηκε να δεσμευτεί για αυτά για τα οποία σήμερα τα στελέχη του υπόσχονται, αλλά ο ίδιος δεν δεσμεύεται. Γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος αυτό, ο πολιτικός λόγος να το σχολιάσω, από τα στελέχη σήμερα, της Νέας Δημοκρατίας. Του ΣΥΡΙΖΑ και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αχτσιόγλου, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αυτή τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη στην εκπομπή του Γιώργου του Σαχίνη. Ότι δεν υπήρξε ουσιαστική δέσμευση για ανοιχτά ζητήματα όσον αφορά φορολογία, όσον αφορά δημόσιο, όσον αφορά μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, κρυφή ατζέντα δεν υπάρχει. Ο Μητσοτάκης πιστεύω ότι μιλάει ξεκάθαρα και κοστολογημένα είναι αυτά τα οποία λέει όλα. Ο Μητσοτάκης λέει αυτό που είπατε προηγουμένως εσείς, ότι η πίτα, όταν μεγαλώσει η πίτα
δεν θα πάρει και ο λαός. Αν δεν μεγαλώσει, πώς θα πάρει. Αν δεν έρθουν οι επενδύσεις, αν δεν έρθει η ανάπτυξη, αν δεν έρθει η φορολογία, αν δεν έρθουν οι εισφορές να είναι περισσότεροι εργαζόμενοι, να πληρώνουν τα ταμεία περισσότερο οι άνθρωποι κτλ. Δεν θα αυξηθεί η πίτα. Να πάρει και ο λαός. Ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Εσείς πιστεύετε, πιστεύω είστε. Η μείωση του κόστους, ναι. Του κόστους λειτουργίας του δημοσίου σημαίνει όμως μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει, και το 1:5 δεν, και όχι δεν το 1:1 καμία μείωση, μην τα λέτε σημαίνει αυτά τα πράγματα, μείωση ίσα ίσα που βασικών υπηρεσιών άλλους, στην παιδεία και στην υγεία. Δεν είναι έτσι που τα λέτε. Πώς δεν είναι έτσι που τα λέτε. Τελευταία χρόνια η αναλογία είναι 1:77. Δεν είναι, τα ίδια λένε και στα ιατρικά. 1:77. Η προσλήψη όμως είναι ότι το ισχύγιο χρονίζει το κράτος. Γι' αυτό η επαναφορά στο 1:1. Να πληρώνονται σωστά, να γίνει η ανάπτυξη, να εμπιστευτεί ο επενδυτής που θα έρθει ότι θα πάει σε μια χώρα να επενδύσει, που ούτε καταλήψεις θα γίνονται, ούτε αγανακτισμένοι θα κατακτυπούν και θα κάνουν αυτά που κάνανε. Το θυμόσαστε τι κάνανε οι Σιριζέοι. Ούτε δεν ξέρω τι Σιριζέοι. Θυμόσαστε, δεν στα κατηγορούσε το ίδιο σου. Καλά, ότι πρέπει να μαζευτεί, θα πρέπει να μαζευτούμε λοιπόν. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου. Θα πάει καλά η Σιριζέοι και θα πάει μπροστά. Και λέει ο Μητσοτάκης, πώς θα δώσω αύξηση στη σύνταξη εάν δεν θούνε επενδύσεις να έχουμε περισσότερα έσοδα. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι ότι είναι σταθερές και δεν κόψανε συντάξεις, διότι αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε το έμφυα, αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε το ΦΠΑ, αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε το κόστος που σας είπα προηγουμένως. Τώρα, φορολογία αποκλιμακώνονται. Ήδη αποκλιμακώνονται. Μα τι αποκλιμακώνονται. Και αυτό είναι στον πρόγραμμα. Άλλος ότι ζει καλύτερα, δηλαδή τώρα. Προφανώς δεν είναι σαν και να ψηφίζουν κύριε εκεί. Ότι τώρα είναι καλύτερα. Στα ξύλινα πόδια είναι η οικονομία, δεν αλλά αρχίζει να πατάει στα πόδια. Θα είναι καλύτερα. Το ίδιο είναι με προχθές. Τα σκαλάκια, όπως η Κρήτη για τα έργα της, θα είναι καλύτερα εάν πέσουν επενδύσεις εδώ πέρα και υπάρξει και αυτό που λέμε ΣΔΙΤΕ, μη συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Τότε λοιπόν θα είναι καλύτερα και τα νοσοκομεία μας. Δεν είναι ότι θα την παραχώρηση των νοσοκομείων σε ιδιώτες. Δεν παραχωρούνται νοσοκομεία σε ιδιώτες. Το λέμε και το ξαναλέμε. Και χωρίς επιχειρηματικό κόστος. Απλώς ο ασφαλισμένος θα μπορεί, αν θέλει ενδεχομένως, να πάει σε ιδιώτη και θα του καλύπτει ό,τι καλύπτει το δημόσιο. Και αν μπορεί με αυτό το συναγωνισμό να αντέξει, γιατί να μην επιβιώσει, άμα είναι καλύτερα για τον ασφαλισμένο. Παραχωρώντας λοιπόν, την υποδομή κύριε, κύριε Βαουνάκη, τα περικρυφής ατζέντας το έχουν σχολιάσει και στο κίνημα αλλαγής και μάλιστα τα τελευταία 24 ώρα έχετε μία λογική πυρών κατά ρυπάς στον δικοματισμό λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί ή έτσι ή αλλιώς αυτή η πολιτική. Αυτή η πολιτική εννοούμε ότι ούτε η στασιμότητα που υπήρχε, ο κ. Ζανέλα λέει το αντίθετο, ούτε η στασιμότητα που υπήρχε, η στασιμότητα είναι ο πιο καλός όρος μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ούτε τη συντηρητική πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για επενδύσει συνεχώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για χιλιάδε θέσει εργασία. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει και αυτή, αν είναι 500.000, να ρωτήσουμε 501. Το πρόβλημα, πώ θα το λύσουν τι επενδύσει. Επενδύσει δεν είναι ότι έρχονται όλοι οι επενδυτέ απ' έξω και τελειώσαμε το θέμα, το λύσαμε το θέμα, χωρί να έχουμε παραγωγή δική μα. Έχουμε τον πρωτογενή τομέα, δεν ασχολείται κανεί με τον αγροτικό, τον κοινοτοπικό κόσμο. Τι θα δώσουμε, θα δώσουμε κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να έχουμε μια παραγωγή. Είναι πρωτογενή τομέα. Δεν επένδυση για αυτό το πρωτογενή τομέα. Αν βοηθήσουμε τους κοινοτρόφιμους, τους αγρότες να κάνουν τυποποίηση. Για πρωτογενή μιλάω. Ναι, και μιλάω ότι χρειάζεται. Εμείς θεωρούμε και αυτή μια επένδυση. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο. Στην παιδεία είναι επένδυση. Δεν σας διέκοψα. Κύριε Παναγιώτη. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται μια συνένεση από όλους τους φορείς, από όλα τα πολιτικά κόμματα. Θέλουμε να υπάρξει ένα ισχυρό κίνημα αλλαγής για να μπορεί να σηματοδοτήσει προοδευτικά την επομένη των εκλογών. Έχουμε σχέδιο που αφορά και την παραγωγή, την αγροτική. Έχουμε σχέδιο που αφορά και την τουριστική ανάπτυξη. Έχουμε σχέδιο που αφορά την υγεία, που όπως και να το κάνουμε, η στασιμότητα όντως δεν υπήρχε, δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά το σύστημα υγείας, γιατί μέσα του εργαζόμενο στο σύστημα υγείας, αλλά ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η παιδεία το ίδιο. Δεν διαφωνώ εγώ ότι υπάρχουν ελλείψεις. Άλλο είναι ο δημόσιος υπάλληλος 1:5 και άλλο η παιδεία και η υγεία. Εκεί δεν βάζουμε όρους και πλαφών. Έχουμε τελειώσει. Δεν μπορεί να δουλέψει ένα νοσοκομείο, να τα πω απλά, μόνο με τους εργαζόμενους ειδικών κατοικών ή όχι, χωρίς νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Δυστυχώς οι προσλήψεις αυτή τη στιγμή ισοριδών. Είναι προσλήψεις τέτοιες. Διαφόρου προσωπικού, παωρίζουν σύμβαση, εξαμήνου σύμβαση
και τέτοιες συμβάσεις γίνονται. Ένα άλλο που ήθελα να πω, δηλαδή, πώς να είναι ευχαριστημένος ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Δεν νιώθουμε, λέει, δηλαδή, εσείς προχωράτε την κοινωνία, εγώ, όλοι μας. Δεν νιώθουμε, δηλαδή, ότι αυτή η έρμη, η μεσαία τάξη έχει κατανακωθεί. Δεν νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια φτωχοποίηση και όλα αυτά είναι προεκλογικά τερτύπια που μιλάς. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε μέχρι τις ευρωεκλογές. Γι' αυτό βλέπεις είναι και χαμηλά τώρα τα, οι τόνοι, είναι χαμηλή του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουν τους διακρίνει μια ητοπάθεια. Για μένα δεν πρέπει να είναι ασίωρο το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν είμαι υπέρ της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε αυτό το. Αυτό σημαίνει όμως ότι. Αυτό δεδομένο. Μισό λεπτό, κύριε. Ναι, δεν θα είμαστε ουρανοί. Ξέρω ότι σας ενοχλεί λίγο στα στελέχη του κοινάλ όταν δέχεστε αυτό το ερώτημα. Δεν θέλετε την αυτοδυναμία. Όμως από την άλλη, η κυρία Γεννηματά λέει και τη φράση δεν θα επιτρέψω αφήσουμε αυτή η χώρα να οδηγηθεί στην ακυβερνησία. Σε θέματα. Άρα σημαίνει ότι θα μπορούσατε να υπάρξει ένας επί της ουσίας διάλογος για μια συγκυβέρνηση. Δεν θα είμαστε αριθμητικό συμπλήρωμα κανένας. Δεν είμαστε ούτε συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε συνιστώσα. Καλά, στο παρελθόν όμως έχετε ούτε συγκυβερνήσει. Σας είπα πότε, πότε και συγκυβερνήσαμε τρεις δυνάμεις. Εντάξει, θα λέμε όλα όπως είναι. Σας είπα ότι υπάρχουν θέματα όμως κέρια που οφείλουμε οπωσδήποτε να συνενέσουμε. Αλλά εγώ προτείνω, το κίνημα αλλαγής προτείνει εγώ, προτείνει τη συνένεση της ενονοήσης των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων. Ένας στόχος είναι το 3,5% μέχρι το 2020-2022, το 2,5% μέχρι το 60%. Αυτό μπορούμε να κάνουμε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Εθνική ομάδα μιλάω και να προσθεθούμε από το θέμα. Υπάρχουν άλλα θέματα. Υπάρχει η συνταγματική αναθεώρηση. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό. Και εγώ βέβαια, δεν ξέρω ο κ. Δανέλης θα συμφωνεί μαζί μου, ότι η απλή αυτή αναλογική, απλή αναλογική, δημιουργεί προβλήματα. Μόνο προβλήματα. Ειδικά στην Ελλάδα που δεν υπάρχει η κουλτούρα της συνένεσης ή της ενόησης μεταξύ των κομμάτων. Έχουμε ζήσει κυβερνήσεις συνεργασίες, όλες κατέρευσαν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, κύριε Σαλούστρο, η τοποθέτησή του ΚΚΕ είναι πολύ ξεκάθαρη. Ισχυρό ΚΚΕ, μην επιτρέψουμε τη συνεχιζόμενη καταστροφή. Πώς μπορεί όμως ένα ισχυρό ΚΚΕ από την πλευρά της αντιπολίτευσης να βάλει αυτό που λέμε λαϊκά μπέτη σε κάποια θέματα που μπορεί να τρομάζουν το λαό? Κοιτάξτε. Γιατί πολλές φορές σας κατηγορούν ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης όλοι μπορούν να λέμε τα πάντα. Το έχετε ακούσει αυτό. Αν νομίζει κανείς ότι είναι εύκολη η πλευρά της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι πρέπει να δει τι κάνουν οι κομμουνιστές, οι αγωνιστές κάθε μέρα για να αντιμετωπίσει ο λαός τα νομοσχέδια που περνάνε οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ έχει κάνει αρκετές προτάσεις νόμου και τροπολογίας. Ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα. Και οι περισσότερες έχουν πανηγυρικά καταψηφιστεί. Θυμίζω, επενθυμίζω, έγινε η πρόταση των συνδικάτων του Δημοσίου για την αναθεώρηση του άρθρου του Συντάγματος που απαγορεύει την μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Έγινε η πρόταση των 513 συνδικάτων για την επαναφορά των μισθών στα 751 ευρώ μετά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και την δυνατότητα να υπογραφούν συμβάσεις κλαδικές υποχρεωτικές. Έγιναν προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για πάρα πολλά ζητήματα, το φορολογικό, το ασφαλιστικό κλπ., οι οποίες ταυτόχρονα με την κοινοβουλευτική δουλειά παλεύτηκαν και στον δρόμο. Και πολλές από αυτές τα ψεγάδια παροχών που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη χρονική περίοδο, δεν τα δίνει από την καλή ούτε καρδιά. Είναι αποτέλεσμα μαχών του κινήματος στο προηγούμενο διάστημα, που η πίεση αυτή που ασκήθηκε τον αναγκάζει τώρα για να μην μειώνεται το ποσοστό του προεκλογικά κιόλας, να δίνει το 1 από τα 99 που έχει κλέψει. Και το ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αθωώνει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η οποία Νέα Δημοκρατία έρχεται τώρα καβάλα στο άλογο να ξεπλημμένει, ξεχνώντας τα πρώτα δύο μνημόνια και την κατάσταση που έχει φέρει τον ελληνικό λαό να έρθει να το παίξει σωτήρας, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να το θεωρούμε αμεληταίο. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε καταρχήν, επειδή αναφέρθηκε και ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή. Η ΚΑΠ και η νέα ΚΑΠ είναι αυτοί
που φέρνει το 2019 τον αγρότη να πουλάει το λάδι του 2 ευρώ, κάτω δηλαδή του κόστους, να πουλάει τα αγροτικά προϊόντα, να τα δίνει στον εξαγωγέα πολλές φορές χωρίς τιμή καν και να περιμένει αν θα πουληθούν και αν θα βγουν στο εξωτερικό και κάνει το σταυρό του για το αν θα βγάλει τα έξοδά του, την ίδια ώρα που η ελεύθερη αγορά που όλοι υπερασπίζεστε γεμίζει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ με προϊόντα από τις Μπαχάμες, τη Βόρεια Αφρική κλπ. Αυτά είναι τα ζητήματα της ελεύθερης αγοράς που ζουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή. Έχουμε 70-90% όλες οι εξετάσεις γίνονται σε εξωτερικά ιατρία και διαγνωστικά κέντρα. Επιπληρωμή δηλαδή. Το ζούμε αυτή τη στιγμή. Θα αλλάξει κάτι επί Νέας Δημοκρατίας? Ασφαλώς θα αλλάξει. Μα εσείς υπερασπίζετε τη δημόσια, όχι, την ιδιωτική υγεία. Όχι, όχι. Εσείς υπερασπίζετε την ιδιωτική υγεία. Θα σας πω τώρα ιδεολογικά. Λέμε, τα βλέπετε εσείς. Ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει τέτοιες αυταπάτες. Αυτά τα προβλήματα είναι που θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα και αυτά τα προβλήματα πρέπει να σηκώσει ανάστημα. Είναι αυτό που λέμε ότι τρώει το ένα λάκτισμα μετά το άλλο και για να μπορέσει να περάσει την αντεπίθεση πρέπει πρώτα να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να σταματήσει να τρώει γροθιές. Κύριε Ροπαδάκη, θέλετε πολύ γρήγορα να απαντήσετε, γιατί πρέπει να πάω στην τελευταία τοποθέτηση για τον Ρουσάρο. Να σας πω, σέβομαι αυτά που λέει ο κύριος Αλούστρος, γιατί το κόμμα του ιδεολογικά τα πιστεύει και δεν λέει πράγματα που θα αρέσανε να τα ακούσει στα αυτιά ο ψηφοφόρος για να πάρει ψήφους. Ό,τι έκανε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, που τους έλεγε άλλαν τάλλον, ξεπούλησε την ιδεολογία του, έκανε άλλα από αυτά που πίστευε, υπέγραψε πράγματα που δεν διανοούταν κανείς να τα υπογράψει από δεξιές κυβερνήσεις για τους εργαζόμενους, για τα συνδικάτα, για τους διορισμούς. Το αριστερόμετρο της δεξιάς. Ναι, λοιπόν, άκουσε τώρα εδώ. Εμείς πιστεύουμε, και ας πω παράδειγμα για την υγεία που λέτε, και στους άλλους θα το πω, ότι τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία? Ότι ο άνθρωπος, μπορεί ο κάθε πολίτης να παίρνει το βιβλιάριό του και θέλει να πάει στο δημόσιο φορέα, πάει, θέλει να πάει στον ιδιωτικό, πάει, αυτός επιλέγει, αλλά το κράτος, η ασφάλειά του δηλαδή, θα το αποζημιώνει είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα την επίσκεψη την οποία θα δίνει. Τώρα τι κάνουν, βλέπετε, καταντήσαν να κλείσουν τα διαγνωστικά, γρήγορα, τα διαγνωστικά εργαστήρια. Δηλαδή ήταν γιατί, τόσο χαμηλές οι τιμές, που λένε τώρα φέρτε πίσω, λέει, γιατί, φέρτε πίσω κι άλλα. Εκβιάζουν. Ναι, φέρτε πίσω αυτά που πήρετε, με αποτέλεσμα το κόστος να είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα και τα αναγκαστούν να κλείσουν. Λοιπόν, κύριε, πρέπει να πάω στην τελευταία τοποθέτηση, γιατί μένουν μόλις 8 λεπτά. Άρα έχετε από 2 λεπτά ο καθένας να κάνει ένα κάλεσμα στους φίλους κριτικούς που σε 2 εβδομάδες από τώρα θα βρεθούν στις κάλπες στις 7 Ιουλίου για να εκλέξουν την επόμενη ελληνική κυβέρνηση. Θα το πάω με βάση την δυναμική της προηγούμενης Βουλής. Κύριε Σαλούστρο, έχετε το λόγο, γιατί πρέπει να στηρίξουν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ στις εκλογές στις 7 Ιουλίου. Νομίζω ότι αναφέρθηκα και σε αυτό πριν, να το κάνω λίγο πιο εκλαϊκευμένο. Τα κόμματα είναι εργαλεία. Υπάρχουν κόμματα τα οποία τα χρησιμοποιεί η αστική τάξη για να περάσει τα δικά της μέτρα. Το ΚΚΕ είναι το εργαλείο του λαού για να μπορέσει να περάσει τη δική του εξουσία. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο το οποίο χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, περισσότερη δύναμη. Ξέρουν ότι είμαστε εγγυημένοι δύναμη, ότι δεν τον έχουμε προδώσει ποτέ, ότι έχουμε προβλέψει όλη αυτή την κατάσταση που ζει σήμερα και από τότε που λέγαμε ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι τα ίδια πράγματα και μας θεωρούσαν παράλογους, μετέπειτα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναδειχθεί σε μια δύναμη η οποία θα προδώσει τον ελληνικό λαό και τώρα στο ότι είναι και οι τρεις έτοιμοι να υλοποιήσουν όλο αυτό το σχέδιο. Το ισχυρό ΚΚΕ είναι αυτό που θα δώσει την δύναμη την επόμενη μέρα στο λαό και προφανώς να μην πέσει ο λαός στη λούμπα των κομμάτων μίας χρήσης, τα κόμματα όπως Βελόπουλο, ειδικά το μέρα του κυρίου Βαρουφάκη, το οποίο συνέταξε το μνημόνιο κατά 70%, εισηγήθηκε με επιστολική ψήφο και το στήριξε κιόλας. Ήτανε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ στην όλη διαδικασία του προηγούμενου διαστήματος. Πολύ γρήγορα, κύριε Σαλούστρο. Ναι, και τώρα έρχεται να το παίξει αριστερός για να πάρει χέρι-χέρι τους ψηφοφόρους μετά τις εκλογές και να ξαναδώσει δωράκι στην κυβέρνηση. Γιατί ισχυρό κοινάλ, κύριε Παωνάκη, έχετε και εσείς 2 λεπτά. Ναι. Να απαντήσω γρήγορα. Για να αποτελέσει το δυνατό αντίβαρο, όπως είπε και προηγούμενα, και στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και στη στασιμότητα που έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Είναι καθαρό το δίλημα. Ισχυρό κίνημα αλλαγής, μπαίνουμε σε νέες περιπέτειες.
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, επειδή η ερώτηση είναι συχνή. Με ποιους απάτε και ποιους αφήσετε. Με κανένα δεν πάμε και κανένα δεν αφήνουμε. Θα μπορέσουμε να συνοηθούμε σε ορισμένα πράγματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και τη χώρα. Το έχουμε δείξει, έχουμε δείγματα και από το παρελθόν ότι μας ενδιαφέρει πρώτα η χώρα και έπειτα το κόμμα. Θα μπορέσουμε λοιπόν σε ορισμένα πράγματα που πρέπει, και όπως είπα και προηγούμενο, πρέπει να συνεννοηθούμε. Και βασικός πυλώνας είναι ότι πρέπει να συνοηθούμε όσον αφορά αυτά τα κατάλοιπα που μας έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι φύγαμε το ΜΕΜΕ, αυτά τα κατάλοιπα του μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα και προηγούμενα, και τα πλεονάσματα, τα υπέρβαρα πλεονάσματα, και την περιουσία, τη δημόσια περιουσία που είναι υποθηκευμένη. Θέλουμε λοιπόν ένα κίνημα αλλαγής δυνατών για να μπορέσει να διαμορφώσει, μάλιστα, μια προοδευτική πολιτική μεταπολογικά. Κύριε Ροκαδάκη, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία στις 7 Ιουλίου. Εγώ πιστεύω και καλό τον κριτικό λαό, εν πάση περιπτώσει, να υπερψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία για να σταματήσει η μεγάλη κατρακύλα η οποία έχει επέλθει επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι, διέλυσαν την μεσαία τάξη, δέσμευσαν τους οικονομικά δύνατους με την πολιτική των επιδομάτων, πλήγωσαν το θρησκευτικό συνέστημα του κόσμου, θα το πω εγώ και αυτό γιατί τα έχουν βάλει και με τη θρησκεία, πλήγωσαν την εθνική συνείδηση με αυτά τα οποία υπέγραψαν στις πρέσπες, να σταματήσει επιτέλους, όπως μου λένε όλοι και οι μη νεοδημοκράτες, άντεστε να δούμε αν θα ξεμπλέξουμε από αυτούς τους ψεύτες. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ψηφίσουν ένα πρωθυπουργό κριτικό, ειδικά αφορά εμάς στην Κρήτη, διότι σίγουρα θα γίνει και ο ΒΟΑΚ επί Μητσοτάκη. Το έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευθεί ρητά, το είπε προχθές και μιλώντας στην Αθήνα, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, ότι προτεραιότητά του είναι η Εθνική Οδός Κίσαμος. Και ο Τσίπρας από αυτό. Και ο Τσίπρας από αυτό. Μα δεν έκανε τίποτα. Ο Τσίπρας δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ήρθαν, σας παρακαλώ, ήρθαν να εγγενιάσουν έργα τα οποία ξέρει πολύ καλά ο κύριος Δανέλη Διαπιστώνησο, που είχαν ξεκινήσει επί Νέας Δημοκρατίας και οι μελέτες και τα χρήματα και προχώρησαν. Γιατί δεν προχώρησαν τότε? Ποιος δεν προχώρησαν? Έχω εδώ τα στοιχεία, αν θέλετε σας τα πω. Μα τι ξεκόλλησε τώρα? Τίποτα δεν ξεκόλλησε. Εγγενίασαν έργα, προσέξτε, που είχαν και σχεδιαστεί. Αυτό λέω, και είχαν σχεδιαστεί. Πόσες δεκαετίες ήταν έτσι κολλημένα? Περιμένετε να σα τα αποδείξω. Όχι, όχι, δεν έχει άλλο χρόνο, κύριε Ολοκληρώστε. Και ήρθαν εδώ να τα εγγενιάσουν. Και ρωτώ εγώ, τι έργα έχετε τώρα εσείς προγραμματίσει για να συνεχίσουμε εμείς που θα έρθουμε κυβέρνηση? Λοιπόν, πείτε ένα έργο που έχετε προγραμματίσει. Κύριε Ροκαδάκη, έρχομαι σε εσάς, κύριε Δανέλη, να κλείσουμε με εσάς την συζήτηση. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου? Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απευθύνεται σε κάθε προοδευτικό Έλληνα πολίτη και με αυτοπεποίθηση και πολύ μακριά από οι τοπάθειες που ακούστηκαν λίγο πριν, με αυτοπεποίθηση του ζητά να αναλογιστεί τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια αυτά τα πέτρινα, και πώς επανέρχεται μια κανονικότητα και στην οικονομία και στην κοινωνία, και βεβαίως τι διακυβεύεται. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψει ο προοδευτικός Έλληνας πολίτης να επιτρέψει την επιστροφή σε μια σκληρή δεξιά, μια σκληρή δεξιά που έρχεται ρεβανσιστική και αυταρχική όσο ποτέ, και βεβαίως θα αμφισβητήσει οτιδήποτε θετικό έγινε στον κοινωνικό τομέα, οτιδήποτε διασφαλίζεται σε ένα τραυματισμένο κοινωνικό κράτος από τα χρόνια των μνημονίων. Ούτε εσείς καλά. Και κάθε λοιπόν κατάκτηση που μπορεί να στέκει στα πόδια της λίγους μήνες τώρα, γι' αυτό είναι μόνο η αρχή και η ολοκλήρωση βεβαίως έχει δρόμο, δεν πρέπει να επιτρέψει ο Έλληνας πολίτης, ο προοδευτικός Έλληνας πολίτης και οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις δεν πρέπει να επιτρέψουν μια επιστροφή σε μια πραγματικότητα η οποία κάθε άλλο θα είναι ευίωνη για τα συμφέροντα, για την ευημερία, για το αύριο των Ελλήνων πολιτών. Μακριά από λαϊκισμούς, μακριά από πατριδοκαπηλίες και εθνολαϊκισμούς, νομίζω ότι με αυτοπεποίθηση και βλέποντας τον δρόμο, το ρόλο που έχει κατακτήσει η Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ, με τις μεγάλες αποφάσεις που έλαβε, τις πραγματικά πατριωτικές αποφάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξει αυτή την πρόοδο και αυτή την πορεία προς τα μπρος, που μόλις προλίγων μηνών αρχίζει να πατάει στα πόδια της. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Οι πολίτες είναι αυτοί άλλωστε που θα αποφασίσουν στις 7 Ιουλίου.
Να ευχαριστήσω και εσάς τους τηλεθεατές της Crete TV. Να σας πω ότι την Τετάρτη θα είμαστε εκτάκτως εδώ στο Prime Time της Crete TV με ένα ακόμα πάνω και βεβαίως την ερχόμενη Δευτέρα με μία ακόμα ώρα αιχμής. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλό σας ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ.